καθυστέρηση ξεκίνησε το δεύτερο σκέλος της άσκησης Μίνωα στο Ηράκλειο εξαιτίας της έκτακτης ανάγκης που προέκυψε στα Χανιά από το πραγματικό συμβάν της πυρκαγιάς κοντά στον ναύσταθμο Κρήτης. Ηλεκτρονικό μήνυμα για την έναρξη της άσκησης που προέβλεπε αντιμετώπιση σεισμικής δόνησης 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έλαβαν πολίτες σε όλο το νησί. Τελικά όλα κύλησαν ομαλά σύμφωνα με το σενάριο, το οποίο προέβλεπε τσουνάμι και αρκετές άλλες επιπτώσεις, ακόμα και βιομηχανικό ατύχημα στα λινοπεράματα. Και το σχετικό βέβαια μόλις είδε ότι η πυρκαγιά ήταν σε φάση καταστολής, άρχισε αμέσως μετά η άσκηση. Είχαμε τη δεύτερη μέρα της άσκησης με ένα σεισμό της τάξης των 7,2 βαθμών 30 χιλιόμετρα βορείως του Ηρακλείου στον υποθαλάσσιο χώρο. Ο σεισμός αυτός προκάλεσε και ένα κύμα τσουνάμι το οποίο έπληξε τις ακτές της βόρειας Κρήτης και βεβαίως προκάλεσε πολυάριθμους τύπους επιπτώσεων σε διάφορα σημεία στο Ηράκλειο και στο Λασίθι. Λεπτομερέστερα είχαμε καταρρεύσεις κατοικιών, καταρρεύσεις και βιομηχανικό ατύχημα στα λινοπεράματα, καταρρεύσεις στο φράγμα του Αποσελέμη, στον οικισμό που υπάρχει εκεί, κατολιστής σε οδικό δίκτυο και βέβαια την προσβολή από τα κύματα τσουνάμι. Σκοπός της άσκησης ευρείας κλίμακας με την κωδική ονομασία Μίνωας ήταν να διαπιστωθεί ο βαθμός ετοιμότητας και αντίδρασης των υπηρεσιών, καθώς και το κατά πόσο καλά μπορούν να συντονιστούν στον κρατικό μηχανισμό. Έχουμε δει πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα τα αποτιμήσουμε αύριο. Αύριο θα είναι η αποτίμηση της άσκησης εν θερμό, όπως λέγεται, και στη συνέχεια, σε ένα μήνα περίπου, θα γίνει η αποτίμηση της άσκησης εν ψυχρό, έτσι ώστε να καταδειχθούν όλα τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν, όλες οι διαναμίες, όλες οι προτάσεις που υπάρχουν, για να βελτιωθούμε επιχειρησιακά για την αντιμετώπιση όχι μόνο του σεισμού, αλλά και όλων των φυσικών κινδύνων. Στην άσκηση Μίνωας, της οποίας η έκβαση ήταν επιτυχή στο σύνολό της, ενεπλάκησαν σχεδόν όλες οι υπηρεσίες, τα σώματα ασφαλείας, οι ομάδες των διασωστών και των εθελοντών, ενώ εκενώθηκαν με ασφάλεια και τα σχολεία. Μέχρι τώρα είμαστε ευχαριστημένοι από τη ροή της άσκησης, από την οργάνωση της άσκησης. Δεν θα έλεγα ότι, όπως σας είπα και χθες, ότι η άσκηση είναι επιτυχημένη, γιατί αυτό μας βάζει σε άλλους δρόμους. Σκοπός της άσκησης, επαναλαμβάνω, είναι να καταδείξει τα προβλήματα, να καταδείξει τις αδυναμίες, τις δυσλειτουργίες, έτσι ώστε να γίνουμε καλύτεροι. Εκεί που θα πρέπει να δοθεί προσοχή, όπως τονίστηκε, είναι ο επανασχεδιασμός των σημείων συγκέντρωσης των πολιτών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης από φυσικές καταστροφές όπως μια μεγάλη φωτιά, πλημμύρα ή σεισμό, καθώς και εξαιτίας πολέμου ή τσουνάμι. Στο τσουνάμι του 2011 είχαμε πάρα πολλές απώλειες μαθητών από λάθος σχεδιασμό. Και βεβαίως όλα αυτά τα παραδείγματα θα αποτελέσουν οδηγό έτσι ώστε να ανασχεδιάσουμε τους χώρους συγκέντρωσης.